Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Γεια σας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Πίσω είναι ο Λάκη. Και αυτό εδώ που βρίσκεστε είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει, πατήστε το κουμπί για εγγραφή. Είναι δωρεάν. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις οπότε ανεβάζουμε κάτι που συνήθως είναι καθημερινά στις 5. Και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και όσα άλλα βίντεο σας αρέσουν από το κανάλι μας, κάντε μας τη χάρη, εκτός από το να πατήσετε like, να τα μοιραστείτε με τους φίλους σας, στα κοινωνικά δίκτυα, στα messengers κλπ. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι καυτό. Τι τέλος έχουν οι νάρκισσοι και αν το κάρμα παίζει κάποιο ρόλο στην περίπτωσή τους. Λοιπόν, ο ναρκισισμός αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα στην εποχή μας. Ίσως είναι πανδημία, η πανδημία του ναρκισιστικού στυλ προσωπικότητας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας λειτουργούν με ναρκισιστικό τρόπο. Νάρκισσος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τέτοιο στυλ προσωπικότητας, όπου είναι εγωκεντρικός, παιδόμορφος, δηλαδή ψυχοσυναισθηματικά ανώριμος, ενδιαφέρεται μόνο για να αρπάζει πράγματα από τους άλλους και συναισθηματικά και σεξουαλικά και οικονομικά κλπ. Είναι άνθρωποι που είναι ξεκάθαρα συμφεροντολόγοι, άκρος χειριστικοί, άνθρωποι ψυχροί χωρίς ενσυναίσθηση, οι οποίοι δεν νιώθουν καμία ενοχή προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τους άλλους για να καλύψουν τις συναισθηματικές και άλλες ανάγκες τους. Χρησιμοποιούν τους ανθρώπους για ναρκισιστική τροφοδοσία, narcissistic supply, ναρκισιστική παροχή. Έχουμε τέτοιο βίντεο στο κανάλι, ψάξτε τον όρο ναρκισιστική τροφοδοσία Θέκλα στη μηχανή αναζήτησης του YouTube και θα σας βγάλει το βίντεο. Δηλαδή οποιοδήποτε θέμα θέλετε να δείτε αν έχουμε βίντεο, μπορεί να γράψετε τη λέξη ή τις λέξεις που περιγράφουν το θέμα και το μικρό μου όνομα δίπλα και αν υπάρχει τέτοιο βίντεο θα βγει. Λοιπόν, τι γίνονται οι νάρκισσοι στο τέλος? Με έβαλε σε σκέψεις αυτό το ερώτημα και με έκανε να κάνω μία ανασκόπηση όχι μόνο της ζωής μου, αλλά και της επαγγελματικής μου καριέρας ως ψυχολόγου. Όπως γνωρίζετε καλά όσοι είστε εδώ στο κανάλι, για 20 και πλέον χρόνια έχω εργαστεί ως ιδιώτης ψυχολόγος και αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με τις εφαρμογές της ψυχολογίας, αλλά συγκεκριμένα με την ψυχοεκπαίδευση. Και έχω γνωρίσει τις ιστορίες κυριολεκτικά χιλιάδων ανθρώπων. Είτε μέσα από την εξιστόρηση των ιστοριών αυτών στο γραφείο και τη διαχείριση των προβληματικών των σχέσεων των ανθρώπων αυτών, είτε μέσα από την καταγραφή των βιωμάτων τους, τα οποία μου στέλνετε ως email, ως μηνύματα, στο Messenger, στο Instagram, παντού. Συνεχώς οι ειδοποιήσεις μου χτυπούν. Μα δεν χτυπούν, το έχω αθόρυβο, αλλά τις βλέπω. Όπως και να έχει. Έχω γνωρίσει αρκετούς νάρκισσους σε μεγάλη ηλικία. Πω. Η φίλη η οποία μου έθεσε το ερώτημα λέει, αυτή, όπως μας είπες, προσπαθούν συνεχώς να ρουφήξουν από τους άλλους πράγματα και όταν πλέον δεν μπορούν να πάρουν κάτι από κάποιον, τον πετάνε σαν στημένη λεμονόκουπα και ήδη έχουν επόμενο έτοιμο το επόμενο θύμα. Τι γίνεται, λέει, κάποια στιγμή δεν τους βρίσκει και αυτούς το κάρμα. Η λέξη κάρμα είναι μια λέξη η οποία δεν είναι ελληνική, είναι μια λέξη η οποία προέρχεται από τις Ινδουιστικές παραδόσεις και έχει να κάνει με μια πεποίθηση, ένα πιστεύω που έχουν οι αρχαίοι Ινδοί και το οποίο στην εποχή μας ενστερνίζονται και διάφοροι δυτικοί άνθρωποι για το ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, στη ζωή ένα ισοζύγιο και αν κάνεις κακά πράγματα θα σε βρουν κακά πράγματα. Αν κάνεις καλά πράγματα θα σε βρουν καλά πράγματα μετά. Και το κακό κάρμα σημαίνει αν βλάπτεις συνεχώς τους άλλους, στο τέλος θα πληρώσεις για τα κακά που έκανες σε αυτή τη ζωή. Ενώ το αντίθετο ορθόδοξο πιστεύω, το χριστιανικό πιστεύω, είναι ότι η τιμωρία ή η επιβράβευση δίνεται στη ζωή μετά θάνατο. Η χριστιανική πίστη λέει ότι μετά που θα πεθάνουμε, θα κριθούμε και αν έχουμε κάνει περισσότερες καλές παρά κακές πράξεις στη ζωή μας και έχουμε μετανιώσει για τις κακές, θα πάμε στον παράδεισο και αν έχουμε κάνει περισσότερες κακές παρά καλές πράξεις και δεν έχουμε μετανιώσει για τις κακές πράξεις, παύλα τις αμαρτίες μας, θα πάμε στην κόλαση. Αυτό είναι το πιστεύω της χριστιανικής θρησκείας. Το πιστεύω, ξαναλέω, ανατολικών ινδουιστικών θρησκειών
είναι ότι σε αυτή τη ζωή ο άνθρωπος ταλαιπωρείται για τα κακά που έχει κάνει σε αυτή τη ζωή ή για τα κακά που έχει κάνει σε άλλες ζωές. Ακούστε, είναι λίγο πιο περίπλοκο αυτό το ανατολίτικο, πιστεύω. Το οποίο λέει ότι οι άνθρωποι ξανάρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται στη ζωή, μετεμψυχώνονται ή μετενσαρκώνονται. Μετεμψύχωση ονομάζεται όταν ξανάρχονται υπό ανθρώπινη μορφή, μετενσάρκωση όταν ξανάρχονται υπό τη μορφή ενός άλλου ζώου και όχι του ανθρώπινου ζώου. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξαναζούμε πολλές ζωές και μπορεί σε αυτή τη ζωή να πληρώνουμε κάρμα από προηγούμενες ζωές. Με βάση τα Ινδουιστικά και Ανατολικά πιστεύω, δηλαδή ότι αν εγώ για παράδειγμα στην προηγούμενη μου ζωή ήμουνα, τι να σας πω, η μάνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την οποία τη βάφτισαν και Αγία μετά. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται και ο Κωνσταντίνος και η μάνα του 21 του Μάη, που θα έχετε και εκλογές στην Ελλάδα, 21 του Μάη του 23. Λοιπόν, λέγεται ότι είχε κάνει πάρα πολλά αυτή. Τώρα δεν ξέρω, δεν ζούσα σε εκείνη την εποχή. Τώρα ας δοκιμάσω μία άλλη που να ξέρουμε σίγουρα ότι έχει κάνει πολλά κακά. Α, το βρήκα. Αν κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στην προηγούμενη μου ζωή ήμουν η Κρουέλα Ντεβίλ. Η Κρουέλα Ντεβίλ, αυτός ο χαρακτήρας της Disney, που ακριβώς Κρουέλα σημαίνει κακιά, από το cruel που σημαίνει κακός, Ντεβίλ σημαίνει βίλεν, είναι ο κακός πάλι, η κακιά της κακίας, η κακιά του κακίστου, η Κρουέλα Ντεβίλ. Λοιπόν, με βάση το ανατολίτικο πιστεύω, εάν στην προηγούμενη ζωή ήμουν η Κρουέλα Ντεβίλ, στην επόμενη ζωή θα ξαναγεννηθώ σαν ένα πρόσωπο το οποίο θα ταλαιπωρείται συνέχεια, θα το κακοποιούν οι νάρκισσοι, θα είναι συνεξαρτώμενο, θα τραβά πόνους και βάσανα, κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Ρε παιδιά, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Περί κάρμα, ούτε πιστεύω ότι η ανταπόδοση δίνεται σε επόμενη ζωή. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι ως επιστήμονας, ως ψυχολόγος, ξέρω ότι αυτό για το οποίο είμαστε σίγουροι είναι ότι έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη ζωή, την ανθρώπινη. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε ή που δημιουργούμαστε μέσα στη μήτρα της μάνας μας ή μέσα σε ένα πειραματικό σωλήνα, αν έχουμε γίνει με εξωσωματική γονιμοποίηση, όπως και να έχει, από τη στιγμή που δημιουργούμαστε μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε, ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η ζωή. Για τα πριν και τα μετά δεν ξέρουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι το γεγονός ότι δεν τα πιστεύω εγώ, ότι δεν μπορεί να συμβαίνουν. Δεν ξέρω. Ουκίδα. Δεν γνωρίζω. Ουκίδα σημαίνει στα αρχαία ελληνικά δεν γνωρίζω. Λοιπόν, η λέξη είδα που σημαίνει γνωρίζω, από το οποίο προέρχεται και η λέξη ειδικός. Δεν γνωρίζω. Μου φαίνεται άδικο και το ένα και το άλλο. Μου φαίνεται άδικο το να πληρώνω σε αυτή τη ζωή για λάθη που υποτίθεται έχω κάνει σε μια προηγούμενη ζωή την οποία δεν θυμάμαι και έχω μετεμψυχωθεί ή έχω μετενσαρκωθεί και τα βιώνω τις κακές συνέπειες σε αυτή τη ζωή, και επίσης μου φαίνεται άδικο τα καλά αποτελέσματα των καλών μου πράξεων να μην τα βιώσω τώρα σε αυτή τη ζωή, να τα βιώσω στην επόμενη, στον παράδεισο, ή τα κακά αποτελέσματα, τη τιμωρία για τις κακές μου πράξεις, να τα βιώσω στην επόμενη ζωή, στη μεταθάνατο ζωή, στην κόλαση. Δεν υπάρχουν επιστημονικά τεκμήρια, επιστημονικές αποδείξεις για το ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο ή ότι υπάρχει ζωή πριν από τη ζωή. Δηλαδή ότι κάποιος που γεννιέται σήμερα θα μπορούσε να υπήρχε προηγουμένως. Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις. Είναι πίστης. Πιστεύω. Εντάξει. Δεν τα κατηγορώ αυτά τα πιστεύω, απλώς λέω ότι εγώ ως επιστήμονας γνωρίζω τη ζωή αυτή μόνο. Ο καθένας από εσάς δικαιούται να έχει ό,τι πεποιθήσεις θέλει και ό,τι πίστης θέλει. Εδώ πέρα δεν είμαστε θρησκευτικό κανάλι, είμαστε επιστημονικό κανάλι. Ο καθένας δικαιούται όμως να έχει τα δικά του θρησκευτικά πιστεύω. Έχουμε άνεξη θρησκεία. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχω δει πολλάκις να συμβαίνει είναι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας κάπου μετά τη μέση ηλικία αρχίζουν να τσακίζουν. Κάπου στη μέση της διαδρομής της ζωής τους, στη μέση ηλικία, αρχίζουν και κλονίζονται. Οι νάρκισσοι συνήθως στηρίζονται πάνω σε εξωτερικά χαρακτηριστικά τους για να νιώσουν μία πρόσκαιρη αυτοπεποίθηση και για να επιβληθούν στους άλλους. Εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως η ομορφιά, το ανάστημα, τα νιάτα, τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά και χάνονται. Οπότε όσο χάνει ο νάρκισσος τα νιάτα του, όσο χάνει την ομορφιά του, αρχίζει και κλονίζεται. Αρχίζει και υποφέρει.
Γι' αυτό το λόγο και θα δείτε ότι σε σημασμένη νάρκηση μπορούν να βάφουν π.χ. το δέρμα τους πορτοκαλί. Δεν εννοώ τον μην εγκεκλεισμένο αντιφυλακή 45ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έβαφε τα μαλλιά του ένα περίεργο χρώμα, σαν να έβαφε τα σαν χρώμα παπουτσιών ήταν τα μαλλιά του και το δέρμα του πορτοκαλί. Λέμε τώρα έτσι, μιλάμε γενικώς. Σε σημασμένη νάρκηση, οι οποίοι προβαίνουν σε υπερβολικές επεμβάσεις πάνω στο πρόσωπό τους, πάνω στο δέρμα τους, πάνω στα μαλλιά τους ή οτιδήποτε, προκειμένου να κρατηθούν πάνω σε μια νιώτη η οποία τους δίνει δύναμη. Ξαναλέω, γιατί το έχω πει και σε άλλα βίντεο, δεν είμαι καθόλου εναντίον του να προσέχουμε την εξωτερική μας εμφάνιση, δεν είμαι καθόλου εναντίον του να φροντίζουμε να είμαστε ευηδείς και να νιώθουμε ωραία και εμείς οι ίδιοι με τον εαυτό μας και να νιώθουμε ωραία και στις αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Όμως το να είναι μονομανία και αιμονή το πώς μοιάζω και μην τυχόν και έχω μια άσπρη τρίχα και μην τυχόν και έχω μια ρητίδα και να πηγαίνω να συνεχώς να τσιμπιέμαι, να τραβιέμαι, να κάνω, να φτιάνω, να ράνω σε ένα αιμονικό βαθμό, αυτό σίγουρα συνδέεται με μια παθολογική ανασφάλεια, που η παθολογική ανασφάλεια είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του ναρκισισμού. Ναι, αυτό είναι ναρκισισμός. Παθολογικά ανασφαλής, εξαιρετικά ανασφαλής. Γι' αυτό χρειάζονται συνεχώς επιβεβαίωση από τους άλλους. Γύρω στη μέση ηλικία, λοιπόν, οι ναρκισσοί αρχίζουν να κλονίζονται, γιατί χάνουν τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά πάνω στο οποία βασίζονται για να σαγηνεύουν τους άλλους. Αρχίζουν και τα χάνουν, δεν τα χάνεις εντελώς. Και εγώ στη μέση ηλικία είμαι, ρε παιδιά, και δεν έχω χάσει όλα μου τα προσόντα ακόμη, τα εξωτερικά. Αλλά οι ναρκισσοί, επειδή δεν καλλιεργούν τον εσωτερικό τους κόσμο, επειδή είναι εξαιρετικά πνευματικά και γνωστικά τεμπέληδες και θέλουν πάντοτε τον εύκολο δρόμο, αναστατώνονται ιδιαιτέρως όταν χάνουν την ευκολία του να εξουσιάζουν τους άλλους ή να κυριαρχούν πάνω στους άλλους λόγω της εξωτερικής τους εμφάνισης, της ομορφιάς, της έγλης τους, της σεξουαλικότητος τους, της έλξης τους ή και της δουλειάς τους. Κάποια στιγμή ο ναρκισσός θα αφυπηρετήσει. Άνθρωπος είναι και αυτός, θα αφυπηρετήσει. Ξέρετε πόσοι διευθυντάδες και ναρκισσοί οι οποίοι βρίσκονταν σε θέσεις εξουσίας και καταβασάνιζαν το προσωπικό τους, καταβασάνιζαν τους υπαλλήλους τους, καταβασάνιζαν τους υφιστάμενους τους, όταν αφυπηρέτησαν έπεσαν σε τεράστιο μαρασμό, γιατί δεν είχαν κάποιον να καταβασανίσουν και να καταπιέσουν. Είπα δύο φορές, είπα να καταβασανίσουν και μετά είπα ήθελα να πω να καταπιέσουν και να το τονίσω και είπα να καταπιέσουν, αλλά δεν υπάρχει τέτοια λέξη, να καταπιέσουν. Μου έρχεται στο μυαλό εδώ μια περίπτωση ενός τύπου, ο οποίος ήταν τόσο κακοποιητικός και τόσο έτσι έντονα ναρκισσιστικός, ο οποίος είχε φτάσει, ξέρω εγώ, σε πολύ ψηλή βαθμίδα στην ιεραρχία εκεί που δούλευε, στον οργανισμό που δούλευε. Όμως δεν είχε καθόλου φίλους, επειδή όλους τους είχε πουλήσει, τους είχε θάψει, τους είχε πετάξει αναλώσιμους όσον αφορά στην εξέλιξή του. Η γυναίκα του, η κακομοίρα, έπαθε ένα scare, έπαθε έτσι ένα τρόμαγμα μεγάλο με την υγεία της, έπαθε καρκίνο, αναστατώθηκε, άλλαξε η ζωή της όλη. Τώρα σας λέω περίπτωση που ξέρω από παλιά. Άλλαξε η ζωή της όλη και λόγω του καρκίνου είπε: μα θα καθίσω εδώ πέρα με αυτόν τον άνθρωπο να με πεθάνει. Έτσι το είχε πει χαρακτηριστικά και το χώρισε. Τον έστειλε στα ζήτητα. Η γυναίκα του το χώρισε, αφυπηρέτησε και δεν ήξερε τι να κάνει με τον εαυτό του. Απολολάθηκε γιατί δεν είχε ποιον να εξουσιάσει. Και έβγαζε το θυμό του και τα νεύρα του πάνω στους ανθρώπους που τον υπηρετούσαν στο σπίτι του, στους ανθρώπους που πλήρωνε για να τον καθαρίζουν, να τον μαγειρεύουν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα παιδιά του δεν τον ήθελαν να το δουν, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ δυσάρεστος, δηλαδή συνεχώς έκανε επικρίσεις, κατέκρινε, κορόιδευε, έκανε νέκιν κλπ. Και θυμάμαι ότι ένα από τα παιδιά του, το οποίο ήταν και έτσι πολύ ευαίσθητο παιδί και προφανώς γονιοποιημένο και συνεξαρτώμενο,
Είχε αυτή η κοπέλα τρομερή έχνοια για τον πατέρα της και είναι κρίμα ο πατέρας μου και είναι μόνος του πατέρας μου και κάθε φορά που πάω κλαίει και λέει να του κάνω παρέα και δεν έχει φίλους και δεν το θέλει κανείς και της λέγω σε κάποια φάση κόρη, κόρη, πόσα κακά σου έχει κάνει ο πατέρας σου, πόσες φορές σε έχει κακοποιήσει ψυχικά και κάποιες φορές τη χτυπούσε κιόλας και σωματικά. Πώς έχει κάνει στη μάνα σου, πώς έχει κάνει στους φίλους του, στα αδέρφια του, είναι τυχαίο που δεν το θέλει κανένας. Ή μήπως είναι τα αποτελέσματα των πράξεών του και ό,τι και να κάνεις εσύ δεν μπορείς να του φτιάξεις το πρόβλημα γιατί η κοπέλα πήγαινε, καθόταν αυτός της κλεγόταν, της έλεγε τα πάντα όλα, την έκανε χάλια, αυτός εννοείται ότι έπαιρνε την ενέργεια από την κοπελιά, από το κορίτσι του προκειμένου να νιώσει παροδικά καλύτερα, αλλά δεν επέλυνε το πρόβλημά του, δεν δεχόταν να πάει στο ψυχολόγο, δεν δεχόταν να πάει ούτε στον νευρολόγο, είχε κάτι συμπτώματα Parkinson κλπ. Δεν δεχόταν να πάρει θεραπείες. Οπότε έκανε την κοπέλα χάλια. Η κοπέλα έπρεπε να πάει στο ψυχολόγο να συνέλθει μετά από κάθε συνάντηση με τον πατέρα της και δεν του κάνει και κανένα όφελος. Και θυμάμαι ότι τότε προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε αυτόν τον τρόπο, να το συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι άτυχος ο πατέρας της που δεν έχει φίλους, δεν είναι άτυχος και καημένος και κρίμα ο πατέρας της που έχει παραμείνει μόνος του, αλλά απολαμβάνει τους καρπούς των πράξεών του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δοτικός, ο οποίος είναι αγαπητικός, ο οποίος γνιάζεται για τους άλλους, ο οποίος είναι τρυφερός, ο οποίος είναι φροντιστικός, όταν γεράσει θα έχει ή όταν αφυπηρετήσει ή όταν μείνει μόνος ή όταν χειρέψει τέλος πάντων ή όταν μείνει μόνος, δηλαδή θα μπορούσε να πεθάνει η γυναίκα κάποιου ή ο άντρας κάποιας, εντάξει. Τότε με την όρεξή τους και με καλή διάθεση οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θετικές αναμνήσεις από αυτόν θα τον περιβάλλουν. Θα τον πάρουν τηλέφωνο, θα τον συναντήσουν, θα τον προσκαλέσουν στο σπίτι. Αν όμως είσαι ένας παλιοχαρακτήρας και παίρνεις παντού μια μιζέρια και μια αρνητική ενέργεια, είναι παλαβή οι άλλοι να σε έχουν μέσα στη ζωή τους. Δεν κατάλαβα. Σκεφτείτε το λίγο. Επίσης, είναι άρκηση. Όταν μεγαλώνουν, επειδή ποτέ δεν έχουν μάθει να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα συναισθήματά τους και χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως αντικείμενα και μέσα διαχείρισης των δικών τους συναισθημάτων, όταν βρεθούν μόνοι δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ποτέ δεν αντέχουν να αρχίσουν τη μοναξιά. Και οι συνεξαρτώμενοι δεν αντέχουν τη μοναξιά, αλλά και οι νάρκισοι δεν αντέχουν τη μοναξιά. Γιατί η μοναξιά σε φέρνει αντιμέτωπο με τους εσωτερικούς σου δαίμονες. Η μοναξιά σε φέρνει αντιμέτωπο με όλα όσα προσπαθείς να αποφύγεις. Και η μοναξιά δεν σου δίνει και την ευκαιρία της εκδραμάτισης. Σε ποιο θα εκδραματίσεις τι, σε ποιο θα κλαφτείς άμα είσαι μόνος σου. Δεν έχεις κάποιον να κλαφτείς ή να βγάλεις τα νεύρα σου πάνω του ή να του φερθείς με οποιοδήποτε τρόπο θα σε κάνει εσένα να νιώσεις προσωρινά καλύτερα. Άρα και η μοναξιά είναι εξαιρετική τιμωρία για τους νάρκισσους. Και γνωρίζω και νάρκισσους οι οποίοι μπορεί να έχουν καταλήξει και σε γεροκομεία και εκεί στα γεροκομεία να δημιουργούν προβλήματα. Ναι, καυγάδες, ίντριγκες, διάφορα. Διάφορα. Ναι. Δηλαδή, άμα βρεθούν σε περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν άλλοι συνάνθρωποι τους, δεν σημαίνει ότι επειδή γέρασα θα γίνουν γλυκούλιδες και καλούλιδες. Θα γίνουν ακόμη πιο κακομαθημένοι, ακόμη πιο κακομαθημένα μωρά που δεν είναι και χαριτωμένοι αυτοί. Τα μωρά είναι και χαριτωμένα και να είναι και κακομαθημένο ένα μωρό θα το συγχωρέσεις γιατί έχει γλυκύτητα. Ένας γέρος κακομαθημένος, μια γριά κακομαθημένη όμως που συνέχεια βάζουν κατάρες, που συνέχεια βρίζουν, που συνέχεια λένε αρνητικά πράγματα, που συνέχεια γκρινιάζουν, που συνέχεια λένε ψέματα, που συνέχεια σε προσβάλλουν. Τι χαριτομενιά να έχουν και πόσο να τους αντέξεις. Οπότε αγαπητές μου και αγαπητοί μου, εάν έχεις ζήσει τη ζωή σου ως νάρκισσος, όταν μεγαλώσεις, ειδικά στην τρίτη ηλικία, που πλέον δεν θα έχεις ούτε εξουσία και ο πρόεδρος της χώρας να ήσου ρε παιδί μου, κάποια στιγμή δεν θα είσαι πρόεδρος. Και ο πρόεδρος της Βουλής να ήσουν, κάποια στιγμή δεν θα είσαι πρόεδρος της Βουλής. Και βουλευτής να ήσουν, κάποια στιγμή δεν θα υπηρετήσεις. Δεν θα είσαι βουλευτής. Θα χάσεις την όποια εξουσία έχεις. Γιατί οι νάρκισσοι συνήθως επιλέγουν πολύ συνειδητά να εξελιχθούν σε θέσεις εξουσίας. Και επιλέγουν να δουλεύουν σε οργανισμούς, σε κόμματα, σε υπηρεσίες,
σε χώρους που να έχουν πολλούς υφιστάμενους, ώστε να έχουν πολλούς ανθρώπους πάνω στους οποίους να ασκούν εξουσία. Δεν θα βρεις να άρχισω να σου πει, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η μοναχική ζωή. Ναι, εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης και μου αρέσει να είμαι μόνος μου και να ζωγραφίζω και να ακούω μουσική και να ακούω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και να γαλινεύει ψυχή μου. Όχι, ο Νάρκισσος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Νάρκισσος θέλει να είναι κάπου να διατάζει, κάπου να παραπονιέται, κάπου να δημιουργεί ίντριγκες, κάπου να δημιουργεί προβλήματα, ταλαιπωρίες, ιστορίες κακά, γιατί αυτό είναι το στυλάκι του. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ζει. Οπότε, όταν μεγαλώσουμε σε ηλικία, αναπόφευκτα όλοι μας, είτε είμαστε νάρκης είτε όχι, είτε είμαστε μέσα σε οικογένειες είτε όχι, κάποια στιγμή θα βρεθούμε και μόνοι μας. Εννοείται ότι θα βρεθούμε και μόνοι μας. Και αν έχεις ένα υγιή τύπο προσωπικότητας, θα αντέξεις τη μοναξιά, θα βρεις τους τρόπους σου. Θα βρεις τους τρόπους σου να λειτουργήσεις. Θα βρεις τους τρόπους σου να διαχειριστείς τα αρνητικά συναισθήματα. Θα βρεις τους τρόπους σου να αντέξεις την απογοήτευση, θα βρεις τρόπους να κάνεις τη ζωή σου ενδιαφέρουσα. Ρε παιδί μου, ξέρω γυναίκες οι οποίες σε πολύ μεγάλη ηλικία έμαθαν για παράδειγμα να πλέκουμε το βελονάκι στα 80 τους και έφτιαξαν αριστουργήματα. Ξέρω άνδρες οι οποίοι έμαθαν και επιδίωξαν να μάθουν να παίζουν ένα μουσικό όργανο μετά που τελείωσαν, ξέρω εγώ, στα 65 τους, όταν πήρα σύνταξη, στα 63, πότε παίρνει ο καθένας σύνταξη. Ξέρω, τώρα θα θέλουν στη Γαλλία λέει, να το πάνε παραπάνω, στην Ελλάδα το πήρανε και είμαστε εντάξει. Okay. Λοιπόν, οπότε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο τέλος της ημέρας ο Νάρκισσος παραμένει μόνος. Και ακόμη και αν είναι πολύ πλούσιος, και μπορεί να αγοράσει παρέα, δηλαδή να πληρώνει έναν άνθρωπο για να τον ξεσκαντίζει, με συγχωρείτε, όταν μείνει στο κρεβάτι, να πληρώνει και εκεί βοηθό, οικιακούς βοηθούς κλπ. Μην νομίζετε ότι είναι το ίδιο με το να έχεις ανθρώπους που πραγματικά σε αγαπούν στη ζωή σου ή να αγαπάς εσύ πραγματικά τον εαυτό σου. Μην νομίζετε ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, το ξέρει, το νιώθει. Δεν είπαμε πολλές φορές ότι οι νάρκισσοι επιδιώκουν τα θύματα τους, τα σεξουαλικά τους θύματα να τους ερωτευτούν ώστε να τους κάνουν καλύτερο σεξ. Έτσι, γιατί ξέρουν ότι είναι πιο ποιοτικό το σεξ με συναισθήματα. Με τον ίδιο τρόπο ξέρουν επίσης ότι είναι πιο ποιοτικό να έχεις, να έχεις έναν άνθρωπο που να σου κάνει παρέα επειδή σε γουστάρει, παρά να σου κάνει παρέα επειδή τον πληρώνεις να σου κάνει παρέα. Ή ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σε παίρνει να σε ρωτήσει πώς είσαι, επειδή όντως νοιάζεται να σε ρωτήσει πώς είσαι και όχι επειδή έχει έγνοια να το βάλει στη διαθήκη σου. Ονοήτο. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω λίγο πίσω στην αρχή και να πω ότι από τη στιγμή που μιλήσαμε για το κάρμα και μιλήσαμε για το ότι υπάρχει αυτή η πεποίθηση των Ινδουιστικών και Ανατολικών θρησκειών ότι αν ένας άνθρωπος έχει κάνει κακά στην προηγούμενη του ζωή, μπορεί σε αυτή τη ζωή να πληρώσει τα κακά έχοντας, ξέρω εγώ, κάρμα άσχημο, θα έλεγα ότι το μόνο πράγμα στο οποίο ίσως να υπάρχει μία ένδειξη ότι μπορεί να ισχύει κάπως κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, είναι το σε ποια οικογένεια θα γεννηθεί ο καθένας. Γιατί όντως κάποιοι γεννιόμαστε σε οικογένειες ιδιαίτερως δύσκολες και κάποιοι άλλοι σε καλύτερες οικογένειες. Όμως δεν μπορώ να γνωρίζω, ρε παιδιά, σας λέω, δεν είναι θέμα επιστημονικό, είναι θέμα πίστης, είναι θέμα μεταφυσικό, είναι θέμα που ο καθένας όταν θα πεθάνουμε θα μάθουμε. Ναι, πράγματι, μόνο όταν πεθάνω θα ξέρω αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Αλλά ακόμη και κάποιος που δεν πιστεύει, αν όντως υπάρχει ζωή μετά θάνατον, όταν πεθάνει θα το ανακαλύψει. We'll see, θα δούμε. Λοιπόν, όμως ακόμη ας πάρουμε αυτή την πιθανότητα ότι κάποιος μπορεί να έχει γεννηθεί σε μια πολύ δύσκολη οικογένεια γιατί έχει επιβαρύνει το κάρμα του από προηγούμενη ζωή και έχει να διαχειριστεί τώρα τοξικούς και νάρκισσους γονείς κλπ. Ακόμη και αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, πάλι η επιστήμη της ψυχολογίας και η επιστήμη των σχέσεων μας δίνει τα εργαλεία για να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τις αντικσότητες, τις τοξικότητες που έχουμε στη ζωή μας, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις σχέσεις μας με τους νάρκισσους που έχουμε στη ζωή μας. Αν εμείς έχουμε κάποια στοιχεία ναρκισσισμού, εάν το θέλουμε,
να αποφασίσουμε να τα διαχειριστούμε. Είχα ένα email από μια κοπέλα, το έχω σημειώσει, έγραφε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι βρίσκει τον εαυτό της, ότι ίσως έχει κάποια ναρκισιστικά χαρακτηριστικά και λέει, γιατί κυρία Θέκλα στα βίντεο σου λες ότι οι ναρκισσοί δεν έχουν θεραπεία, γιατί δεν λες και για μας κάποιες συμβουλές. Αυτές οι συμβουλές που λέω για τα θύματα των ναρκισσών ισχύουν και για τους ναρκισσούς. Αν όντως θεωρείς ότι έχεις κάποια στοιχεία ναρκισιστικά, αλλά δεν θες να είσαι ναρκισσός και δεν θες να έχεις και κακό τέλος, όπως έχουμε περιγράψει σήμερα, και αν δεν θες να μαζεύεις και κακό κάρμα με βάση τα πιστεύω το ανατολικά, και αν δεν θες να πας και στην κόλαση με βάση τα χριστιανικά πιστεύω, τότε ακολούθησε τις οδηγίες που λέμε εδώ. Αν κάποιος είναι ναρκισσός, αλλά θέλει να αλλάξει, μπορεί διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας να το κάνει, αλλά είναι δουλειά, είναι κόπος. Είστε διατεθειμένοι όλοι, είμαστε διατεθειμένοι όλοι να κάνουμε τη δουλειά, ή θέλουμε εύκολες λύσεις, ή θέλουμε ευχολόγια, ή θέλουμε να κάνει βίντεο ψυχολόγος και να λέει είμαστε όλοι πολύ καλά παιδιά, όλοι καταπληκτικοί, όλοι υπέροχοι, όλοι τέλειοι. Λοιπόν, να σας πω το δικό μου το πιστεύω, είναι ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αλλά όλα εδώ πληρώνονται. Εάν σε αυτή τη ζωή κάνεις καλοσύνες και αν προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, θα είσαι καλύτερα. Αν σε αυτή τη ζωή είσαι ένα τεμπέλικο παλιόπαιδο, το οποίο προσπαθείς συνεχώς να βγάζεις τα νεύρα σου πάνω στους άλλους και να ρυθμίζεις τα συναισθήματα σου χρησιμοποιώντας τους άλλους ανθρώπους, κάποια στιγμή το κενό που νιώθεις μέσα σου δεν θα υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω σου για να σου το γεμίζουν και θα αναγκαστείς να το αντιμετωπίσεις και θα είσαι και ανίκανος να το αντιμετωπίσεις, γιατί είσαι και πολύ κολόπεδο. Και επίσης δεν έχεις μάθει με τίποτα πώς είναι να κάνεις ψυχική, συναισθηματική και πνευματική δουλειά. Οπότε, να, τα ούλα τσάμε. Όλα εδώ πληρώνονται. Όλα σε αυτή τη ζωή πληρώνονται. Οπότε είναι εξαιρετικά καλή ιδέα για όλους τους ανθρώπους, εξαιρετικά καλή ιδέα να διαχειριζόμαστε τα αρνητικά μας συναισθήματα. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα όταν έχουμε προβλήματα με τον εαυτό μας, αντί να ψάχνουμε εύκολες λύσεις, όπως να βγάζουμε τα νεύρα μας πάνω στους άλλους ή να χρησιμοποιούμε τους άλλους καθιονδήποτε τρόπο, να δουλέψουμε πνευματικά, ψυχοθεραπευτικά, ουσιαστικά με τον εαυτό μας, ούτως ώστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Άμα θέλετε, μπορείτε. Με γεια σας, με χαρά σας. Θέλετε όμως? Ρωτάω, θέλετε? Θέλετε? Θέλετε να δουλέψετε? Θέλετε να δυσκολευτείτε? Θέλετε να βρεθείτε σε σημεία που να πρέπει να καταπολεμήσετε τις αδυναμίες σας? Θέλετε? Θέλετε να βάλετε τον κόπο? To do the work? Θέλετε να κάνετε δουλειά? Μπορείτε να αλλάξετε. Φτάνει να θέλετε. Εντάξει, δεν σας απαγορεύει κανείς να θέλετε. Όποιος έχει πάρει το... Το ποίημα που λέει, έχει πάρει αυτό το σκεπτικό, είμαι νάρκισος ο καημένος και επειδή είμαι νάρκισος και έχω γεννηθεί νάρκισος, δεν μπορώ να αλλάξω και μας κατηγορεί και ψυχολόγος ότι δεν μπορούμε εμείς οι νάρκισοι να αλλάξουμε και εμείς οι καημένοι έτσι έχουμε γεννηθεί. Όχι αγάπη μου, δεν έχεις γεννηθεί έτσι, όχι αγάπη μου. Μπορεί να έχεις κάποια προδιάθεση στα γονίδια σου, όμως δεν έκανες ποτέ τη δουλειά. Επέλεξες πολύ συνειδητά, όπως επέλεγες να την γράφεις στο διαγώνισμα, όπως επέλεγες να λες ψέματα στη μαμά σου για το ότι δεν ήσουν εσύ που φέγεις τα μπισκότα, όπως επέλεγες να κάνεις bullying στα άλλα παιδάκια στο σχολείο, έτσι επέλεξες και να γίνεις νάρκισσος. Πολλές φορές ήσουν στο σταυροδρόμι της αρετής και της κακίας και διάλεξες στο σταυροδρόμι της κακίας επειδή ήταν ο εύκολος δρόμος. Εντάξει, ήθελες τα εύκολα. Τα εύκολα είναι τα δύσκολα. Τα εύκολα φέρνουν δυσκολίες μετά. Ύστερα φέρνει ο φούρνος την πυρά, λέμε στην Κύπρο. Μετά λέει, φέρνει ο φούρνος την πολύ ζέστη. Μην ανησυχείτε, όλα εδώ πληρώνονται. Λακούλη! Λακούλη, τι ωραία που χιλιά, ε! Πολύ ωραία λακούλη, πάρα πολύ ωραία.